Εν μέσω χειροκροτημάτων και επιδοκιμασιών, ο ισχυρότερος αντίπαλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέη Ναβάλνη, αφήνεται ελεύθερος και πέφτει στην αγκαλιά της συζύγου του. Ο πολέμιος του Ρώσου Προέδρου καταδικάστηκε χθες σε πενταετή κάθριξη για διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν όμως σε διεθνές επίπεδο, το δικαστήριο διέταξε την αποφυλάκησή του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Θέλω να επαναλάβω ότι είμαι ευγνώμων σε όσους με υποστήριξαν, σε όλους αυτούς που κατέκλυσαν χθες βράδυ την πλατεία Μανένς και άλλες πλατείες. Έχουμε επίγνωση ότι αυτό που καταφέραμε στο ρωσικό δικαστικό σύστημα είναι μοναδικό. Η απόφαση για την απελευθέρωση του Ναβάλνη, που είχε καταθέσει την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Μόσχας, έγινε υπό την πίεση της λαϊκής κατακραυγής και των διαδηλώσεων που έγιναν από υποστηρικτές του. Περισσότεροι από 3.000 διαδηλωτές, αψηφώντας την ισχυρή αστυνομική παρουσία, συγκεντρώθηκαν στο Κρεμλίνο, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον χαρακτήρισαν κλέφτη και δικτάτορα. Οι αστυνομικοί αφαίρεσαν από τους συγκεντρωθέντες τα πανό με τις φωτογραφίες του Ναβάλνη, ενώ προχώρησαν και σε 200 προσαγωγές.